Αντιγόνη, έχουν περάσει αρκετές ώρες από αυτή την υπέροχη τελετή έναρξης. Πώς είναι τώρα οι σκέψεις σου, ποια είναι τα συναισθήματά σου μέσα σου που έχει καταλαγιάσει κάπως όλο αυτό το πράγμα? Εχθές, κατά τη διάρκεια της τελετής, έλαβα ένα μήνυμα από την αδερφή μου. Ίσως αυτό ήταν που με έκανε να συγκινηθώ ακόμη πιο πολύ και να με κάνει να καταλάβω για ποιο λόγο βρίσκομαι εκεί, το πώς βρέθηκα, το πώς προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια και αν τελικά άξιζε το κόπο να προσπαθήσω για όλο αυτό. Θέλω να πω ότι απλά σε κάποια στιγμή έρθα να κλαίω χωρίς λόγο, απλά από ένα μήνυμα. Και γέμισε η ψυχή μου συναισθήματα τέτοια που δεν μπορούσα να τα μοιραστώ εκείνη τη στιγμή, αλλά μέσα μου ήταν πάρα πολύ δυνατά. Συνάμε πάντως καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής επάνω στο πλοιάριο να σε χαμογελαστεί και να ζεις την κάθε στιγμή, Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μου, όπως και να σκέφτομαι, ακόμη και αν κλαίω, υπάρχει το χαμόγελο. Έχω κλάψει πάρα πολύ μικρή για να μπορώ να χαμογελάω μεγάλη, να νιώθω χαρά, να νιώθω αυτοπεποίθηση, να ζω τις στιγμές, κάτι που ίσως να μην μπορούμε να τη ζήσουμε κάποιες φορές στη ζωή μας, αλλά καλό θα είναι να αφήνουμε όλα τα πράγματα πίσω μας και να ζούμε τις στιγμές καθημερινά όπως μας έρχονται. Και όλα αυτά τα μηνύματα που πήρε σήμερα? Δεν μπορώ να σας περιγράψω για το πόσα μηνύματα έχω λάβει. Με κάνουν να νιώθω υπέροχα, πιο δυνατή, ευγνώμων και έτοιμη για να μπω να αγωνιστώ.